Για να καλησπέρισουμε τον Μιχάλη σήμερα στην παρέα μας. Μιχάλη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωστή, καλησπέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Ολυμπιακό έχουμε σήμερα, στίβο έχουμε, μετάλλια φέρνουμε. Μια χαρά πάει ο ελληνικός αθλητισμός, δεν νομίζω να έχουμε παράπονο. Ναι, όχι, ήταν μια... γενικά οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ σπουδαίες μέρες και με τον Μίλτο Τέντογλου και ναι. την Αντιγόνη της Βιώτη και χθες με την Κατερίνα Στεφανίδη. Δύο χρυσάκι, ένα αργυρό σε πανευρωπαϊκό στίβο σε δύο μέρες. Δεν είναι και το... Δεν είναι και λίγο. Ναι. Ναι, και σίγουρα δεν είναι και λίγο. Είχαμε την πρόκληση στο Ευρωβόλι για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό για το βόλεϊ. Βεβαίως. Και μάλιστα πολύ μεγάλη άνεση και στυλ. Είχαμε τον Χρήστο στην κολύμπηση. Έτσι. Η πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία διάκριση στο Αργυρό και μάλιστα πάνω για εκατοστά. Έτσι. Δεν ήταν χρυσό. Σε φοβερό φινάλε, φοβερή κούρσα. Μέχρι και στον Πέδρο, στο μπάσκετ. Έτσι. Τετράδα και εκεί πήγαμε. Και εκεί πάμε για μετάλλιο. Και αν δεν είχαμε τραυματισμούς, νομίζω ότι θα ήμασταν από τα φαβορί. Σωστά, σωστά, έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Μπορείς να έχω εικόνα. Άρα είμαστε σε καλό φεγγάρι. Μόνο το ποδόσφαιρο δεν μας τα λέει καλά, ρε Μιχάλη. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα καλά. Λέω μόνο το ποδόσφαιρο δεν μας τα λέει καλά, αφού είμαστε σε καλό φεγγάρι. Ναι, σωστά, σωστά. σωστά. Και δεν ήταν και το σπάνιο αυτό. Ναι, όντως. Δυστυχώς για το ποδόσφαιρο να μας τα λέει καλά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ολυμπιακό με Απόλλωνα Λεμεσού. Είπαμε ότι έχει την ευκαιρία να περάσει στους ομίλους. Δύσκολο παιχνίδι όμως. Η Κύπρη είναι ανεβασμένη. Δύσκολο παιχνίδι θα ήταν σχεδόν με κάθε αντίπαλο που θα μπορούσε να βρει στον δρόμο του Ολυμπιακός αυτήν την εποχή. Εξακολουθεί να είναι καλά. Πήρε μια πολύ δύσκολη πρόκληση στα πέναλτι κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβα. Και τώρα, αν την πάρει την πρόκληση κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα είναι μια πρόκριση πολύ δύσκολη στα σημεία, στις λεπτομέρειες. Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα από όλες τις μεσού. Ναι. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι σε φάση ανασύνταξης, για να μην πω αναδημιουργίας, με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Σήμερα πιθανότητα να δούμε για πρώτη φορά, ως πιο πιθανό σενάριο, βρίσκονται να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγή, να έρθουν από τον πάγκο τον Χουάν και τον Ντελαφουέντε, δύο από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Ναι. Θα αλλάξει αρκετά, δεν υπάρχει ο Τικίνιο που έπαιξε πολύ φέτος το καλοκαίρι σε αυτά τα αποκομματικά, θα παίξει ο Ελαραμπή. Έχουν γυρίσει κανένα δυο από τους τραυματίες. Δεν θα παίξει ο Μαντί Καμαρά που κόπηκε και από την λίστα και φαίνεται πως μπαίνει στην διαδικασία σε λίστα παραχώρησης, όπως είναι και αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές. Εξακολουθεί να είναι σε αναζήτηση μεταγραφών. Φαίνεται πως ψάχνει δεκάρι, πως ψάχνει center for για τη θέση του Κίνιο, πως πιθανότατα ψάχνει κι άλλο extreme, ενδεχομένως ψάχνει stopper. Σήμερα δεν θα έχει σίγουρα Παπασταθόπουλο που είναι τραυματίας. Έχει γυρίσει ο Μανολάς, αλλά δεν ξέρω αν είναι 100% έτοιμος. Πάλι ως πιθανότερο σενάριο μοιάζει το Σισεμπά ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ναι. Είναι σε μια φάση που, σε μια φάση ανακαίνισης, να το πω έτσι, ο Ολυμπιακός, και φαίνεται πως αυτή η ανακαίνιση θα είναι και μόνο τα ντουβάρια θα μείνουν, που λέμε, όταν ανακαίνισης. Ριζική, ριζική. Ριζική, ναι, ναι, και ολική. Όλα τα άλλα αλλάζουν, οπότε καταλαβαίνεις ότι σίγουρα ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαμηλός. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω θα είναι δύσκολο ζευγάρωμα. Πάντα προκύπτουν δυσκολίες για τις ελληνικές ομάδες όταν ζευγαρώνουν με τις ομάδες από την Κύπρο. Πόσο μάλλον τώρα που ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι στα καλά του. Δεν είναι στα καλά του. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, είπαμε, σχολιάσαμε και χθες το γεγονός ότι ελπίζουμε σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Έχουμε την πρεμιέρα αύριο, το παιχνίδι του Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Μιλούσαμε πριν με τον Στέριο Αναστασιάδη.
δεν βλέπαμε πώς μπορεί το top 5, το big 5 να σπάσει. Βλέπεις κάποια ομάδα να μπορεί να κάνει κάποια υπέρβαση? Αστέρας, Βόλος, Ατρόμητος, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Εντάξει, τώρα θεωρητικά βέβαια μιλώντας. Κοίτα να δεις, κάθε μία έχει κάποιο πλεονέκτημα από τις από κάτω ομάδες. Ο Αστέρας έχει το πλεονέκτημα ότι πιθανότατα θα είναι η ομάδα που έχει αλλάξει λιγότερο στο ελληνικό πρωτάθλημα από οποιαδήποτε άλλη. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ιστορικό προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα για φέτος δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα. Ο Αστέρας δεν έχει χάσει ούτε έναν ποδοσφαιριστή. Ούτε ένα. Από τους 22-23 του ρόστερ του που έπαιξαν πέρυσι, ναι, δεν έχει χάσει. Και έχει κάνει και 3-4 προσθήκες. Ο Μπερτόγλιο είναι πιο σημαντικό από αυτές. Έχει πάρει τον Μπαρτόλο από τον Βόλο, μια καλή μεταγραφή. Έχει πάρει ο Μεταξάς δύο παιδιά που τα ήξερε πολύ καλά από τα Γιάννενα, τον Καρντάφσκι και τον Στάνκο. Και τώρα στο τέλος των μεταγραφών πήρε και έναν στόπερ για μια επιπλέον λύση. Ένα πολύ έπαιξη. Ναι. Όλοι οι παίκτες του που πέρυσι έκαναν την δουλειά έμειναν εκεί. Όλοι. Και 22 και 23. Αξιοσημείωτο αυτό. Αξιοσημείωτο το δίχως άλλο αυτό, έτσι. Να μην πω. Ναι, ναι. Η μόνη αλλαγή που υπάρχει είναι αλλαγή προπονητή. Δεν είναι λίγο, ναι, δεν είναι μικρό. Τουλάχιστον έγινε από την αρχή της σεζόν. Έχει κάνει όλη την προετοιμασία. Πια έχει γνωριστεί αρκετά καλά με τους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του Αστέρα. Θα έλεγα ότι στην μεταγραφική του ενίσχυση θα περίμενα κάτι καλύτερο στο επιθετικό κομμάτι. Είναι ένα στοίχημα, έτσι μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει ναι, αρκετές δυσκολίες στο γκολ πέρσι. Είναι ένα στοίχημα αν ο ένα ακόμη χρόνο μεγαλύτερος Μπαράλες μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα βάλει την ψήφια αριθμό δραμάτων. Ναι, πάλι. Θα δημιουργεί στην επίθεση. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο στοίχημα και το επόμενο είναι πώς θα ταιριάξει η φιλοσοφία του Μεταξά ή αν θα αλλάξει τη φιλοσοφία του και ήταν τέτοια λόγω του ρόστερ του ΠΑΣ στον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Ο Όφη είναι μια ομάδα που αλλάζει πάρα πολύ. Συθέμελα θα έλεγα. Ναι. Από την άμυνα και τον τερματοφύλακα έμεινε μόνο ο Πραξιτέλης Γούρος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργοι. Θα είναι ένας καινούργιος τερματοφύλακας, ένας Ολλανδός, ο Στέφενς. Θα είναι δύο καινούργια ακραία μπακ. Δεν λέω τώρα για την πρώτη αγωνιστική, γιατί κάποιοι έχουν έρθει αργά. Αλλά οι μεταγραφές που έγιναν είναι για να έχει δύο καινούργια ακραία μπακ. Το Λάρσον δεξιά, έναν πολύ έμπειρο Σουηδό ακραίο μισθοφύλακα. Και τον Τωράριντσον, έναν Ισλανδό, έγιναν τη μόδα φέτος πολύ Ισλανδοί. Και ο μάνατζερ του Ίγκασον έχει κάνει χρυσές δουλειές στην Ελλάδα. Μάγνισον τον Παναθηναϊκό, Τωράριντσον τον Νόφι. Μια χαρά. Κρίστιαν τον Ατρόμητο. Έχουμε πολύ τους Ισλανδούς. Μια χαρά. Καλά πήγε το καλοκαίρι φέτος. Ναι, ναι. ο Τωράριντσον λοιπόν θα είναι αριστερά, ο Λάρσον δεξιά. Έχουν πάρει έναν Αφρικανό κεντρικό αμυντικό, που αυτός θα είναι πιθανότατα ο παρτενέρ του Γκουρ στο κέντρο της άμυνας. Έμειναν οι δύο από τους τρεις κεντρικούς χαφ για τη βασική εντεκάδα, θα είναι ο Τωράλ με τον Νέιρα. Είναι ένας καινούριος ανασταλτικός χαφ που θα μοιραστεί, θα διεκδικήσει και τη θέση από τον Μεγιάδο. Και οι τρεις μπροστά, όσο δεν προκύπτει κάτι με τον Λάμπρου, και αυτή θα είναι καινούργια, έχει πάρει ένα καινούργιο σεντερφόρ, τον Ντίκο. Αναζητεί εξτρέμ. Γενικώς θα είναι πολύ διαφορετική ομάδα. Mm-hmm. Οπότε θέλουμε πάρα πολύ χρόνο για να τη δούμε. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που αναφέρω ήρθαν και στο τέλος των φιλικών. Δεν έχουν παίξει καν φιλικό. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Γιατί άρχισε τόσο πολύ όχι. Τέλος, ο Βόλος είναι. Θα πρέπει να περιμένουμε τελείως το καλοκαίρι καταρχάς και να σιγουρευτούμε ότι θα μείνει εκεί ο Φερνάντες και ο Φανφέρ. Γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο. Α, ναι. Θα μείνουν εκεί. Αν μείνουν και οι δύο, θα είναι μια ομάδα που θα είναι πολύ ωραία στο μάτι. Αν θα τα καταφέρει να μπει στην εξάδα, νομίζω έχει να κάνει με την άμυνά της. Ναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα και πέρυσι. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ως πρόβλημα και φέτος. Έχασε κανένα δυο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Μπαρτόλο και ο Ρεγκατέν. Και ο Φεράρι, που ήταν μια σταθερά στην άμυνά του στα αριστερά πολύ καιρό, πήγε στον Αποέλ. Αλλά από την άλλη πήρε κανένα δυο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, που τους ξέρουμε, όπως ο Ματίγια από τον Άρη, όπως ο Ντέλετιτς, πρώην Λαμία, ΑΕΚ,
κτλ. Κτλ. Που έπαιζε στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα. Το ερωτηματικό είναι η άμυνά του, που άλλαξε όλοι. Από τα δεξιά προς τα αριστερά δεν έμεινε κανένας. Είναι όλοι καινούργοι. Και βέβαια ένας καινούργιος προπονητής και εκεί, Γάλλος, πόσο γρήγορα θα τυπώσει, πόσο γρήγορα θα ναι. Αν μου λες από αυτές τις ομάδες ποια θεωρώ πρωταθλήτρια μεταγραφών, θα σου πω τον Ατρόμητο. Το Ατρόμητο, ναι. Ναι, θα σου πω τον Ατρόμητο. Έχασε τους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές του, δύο πάρα πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Τον Γκουλούρη, τον πούλησε με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, και τον Χαρίση, δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ που πέρυσι ήταν και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές του. Αλλά έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Και ο Center Four που πήρε ο Ισλανδός, ένα παιδί που το βιογραφικό του φωνάζει ότι το έχει το goal. Ένα παιδί που βάζει περίπου ένα goal ανά 2 χρόνια σταθερά στην καριέρα του για μια δεκαετία. Ναι. Και σε ομάδες υψηλού επίπεδου για τα δεδομένα του Ατρομήτου εννοώ, όπως με η Μακάμπι Τελ Αβίβ, την οποία έπαιξε κάπου 100 μάτς και έβαλε κάπου 60 goal στο πρωτάθλημα. Ένα παιδί που με συνέπεια τα βάζει. Ένα μοναδικό ερωτηματικό είναι ότι πέρυσι το πρώτο εξάμηνο της σεζόν το έχασε από έναν σοβαρό τραυματισμό. Γενικά έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες και καλό στόπερ και καλό αριστερό μπακ τον Τεμπόκ από το Βέλγιο με σπουδαία καριέρα και καλούς κεντρικούς χαφ. Έχει πάρει το Σουάρες τον στόπερ τον Ισπανό που έχει κάνει πολύ καλή σεζόν και στην Ελλάδα με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι μια ομάδα που έκανε καλές μεταγραφές και που έχει και έναν κανονικό προπονητή, αυτόν που πήρε στο δεύτερο εξάμηνο. Αν περιμένω κάποια ομάδα πάρα πολύ βελτιωμένη ναι. σε σχέση με πέρυσι, είναι ο Ατρόμητος. Είναι ο Ατρόμητος. Πιο χαμηλά, δεν βλέπουμε κάτι. Πιο χαμηλά, Λαμία. Και μη. Πάλι νομίζω εκεί θα είναι να καταφέρουμε να σωθούμε. Πανετολικός Λεβαδιακός. Λεβαδιακό, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω δει. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει έχει πάρει και αρκετούς Βραζιλιάνους. Ναι, σωστά. Δεν μπορείς να καταλάβεις είτε από το βιογραφικό. Εκεί θα χρειαστώ σίγουρα χρόνο. Ο ΠΑΣ είναι μεγάλο πρόβλημα ότι έχει αλλάξει όλος. Πραγματικά όλος. Εκεί δηλαδή σε σχέση με πέρυσι ναι, μπορεί να βλέπουμε μόνο τον Καραχάλιο, τίποτα άλλο. Α, και τον Νεραμούστε. Δύο ποδοσφαιριστές. Όλοι οι άλλοι, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, τερματοφύλακας, παρτενέρ του Νεραμούστε, τα υπόλοιπα χαφ, όλα τα εξτρέμ, οι επιθετικοί, όλοι είναι καινούργοι. Έφυγαν όλοι. Δεν έμεινε πολύ μικρόψιλο. Ακόμα και ο Κόντε, που είναι ο μόνος που έχει μείνει, επί της ουσίας είναι και το για μεταγραφή, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε καθόλου. Σωστά. Έπαιξε στην ταινία του Μπακ και γεια σας. Άρα ερωτηματικό ναι. Πας, μεγάλο ερωτηματικό. Ναι, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αποκλείεται να κάνει υπερθυνή σεζόν, αλλά δεν ξέρω να σου πω αν δεν κλείνει έτσι σοβαρά ναι. ή αν δεν έχει μια ομάδα που θα τερματίσει εγώ στην 10η θέση και θα σωθεί με σχετική άνεση. Μια αντίστοιχη κατάσταση με τον Αστέρα Τρίπολης είναι και ο Πανετολικός. Και εκεί στην πραγματικότητα δύο ποδοσφαιριστές έφυγαν. Από τους σημαντικούς από αυτούς που ήταν στο rotation, mm-hmm. ο Βέργος που ήταν ναι μεν ο αναπληρωματικός center four αλλά έπαιζε συχνά mm-hmm. και το παιδί που έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν πέρυσι και πήρε μεταγραφή για τον Ιωνικό, ο κολλάει το μυαλό μου, ο Μεντόσα. Αυτοί είναι οι δύο που έφεραν τον Μεντόσα. Όλοι οι άλλοι είναι εκεί. Και έκανε 3-4 μεταγραφές και έναν επιθετικό με μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, έπαιξε στο δεύτερο εξάμηνο στην Τουρκία, σε 14-15 μάτς έβαλε 9 γκολ. Κάτι τάσε για να βάλει στο πρωτάθλημα της Τουρκίας σε μισή σεζόν 9 γκολ. Νομίζω ότι ίδια κοινικά με πέρυσι θα είναι ο Πανατολικός. Δεν νομίζω ότι είναι για παραπάνω, δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει. Ο Ιωνικός επίσης αλλάζει πολύ, βέβαια mm-hmm. τώρα επιστρέφει ο Άουσμαν, γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη είδηση. Βέβαια. Νομίζω ότι και ο Ιωνικός δεν θα έλεγα ότι είναι στα φαβορί για υποβασμό. Αρκεί να αντέξουν άλλο ένα χρόνο όλα αυτά τα μεγάλα παιδιά, ο Τσιγκρίνσκι, ο Ρωμαό, ο Κάνιας, όλοι αυτοί οι 35, 36, 38, 38 είναι ο Ρωμαό, που έμειναν και ανανέωσαν για ένα ακόμη χρόνο. Αν αντέξουν αυτοί,
νομίζω τώρα και με την παραμονή εν τέλει του Άουσμαν, δεν θα είναι η ομάδα. Θα τη δώσει τη μαχαία να μην πει. Θα το παλέψει ο φίλος μας ο Ισπανός. Θα καταφέρει να μην είναι αυτή η μία από τις δύο, ναι, που θα πέσουν απευθείας. Ο φίλος... Εδώ πέφτουν δύο. Δύο, ναι. Ο φίλος μας ο Ισπανός θα το παλέψει ο Δημήτρης. Ναι. Έχω ξαναπεί ότι για μένα για την περσινή σεζόν αυτός ήταν ο προπονητής χρονιάς. Έτσι. Η μία νεοφώτιστη ομάδα. Χωρίς σοβαρό μπάτερ. Πιθανότατα το χαμηλότερο της κατηγορίας. Και έχοντας αλλάξει όλη την ομάδα σε σχέση με αυτή που δούλευε για να την ανεβάσει, με 15-14 καινούριους ποδοσφαιριστές, το ότι τερμάτισε 7ος πρώτος στα play-out και με τέτοια άνεση και σε ορισμένες περιπτώσεις και με τόσο καλό ποδόσφαιρο, ήταν στην πρώτη του σεζόν, ναι, στην Super League για τον ίδιο, στην παρθενική του, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει κουτσάρει 400 παιχνίδια, δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Σε μικρότερες κατηγορίες. Δεν είχε προπονήσει ποτέ ομάδα πρώτης εθνικής. Δεν είχε κάνει ποτέ στον πάγκο μια ομάδα Super League. Την πρώτη του χρονιά λοιπόν μας έδειξε πολύ σπουδαία πράγματα. Μάλιστα, μακάρι να τα πάει καλά. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο συμπαθούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη αρκετά από το πέρασμά του στον Άρη. Είναι ένας ικανός προπονητής. Εντάξει, δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε και τους υπόλοιπους. Μακάρι να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οπότε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τέταρτη γναφάκι στα 400 στον ημιτελικό. Δεν τα κατάφερε, έκανε καλή παρουσία πάντως. Έκανε προσωπικό ρεκόρ 56-14. Οπότε να δούμε. Ναι, νομίζω και χθες έκανε προσωπικό και χθες ρεκόρ. Όλα... Αν σήμερα το... Και σήμερα το βελτίωσε. Ναι, και σήμερα το βελτίωσε. Οπότε όλα τα παιδιά κάνουν νομίζω πολύ καλή προσπάθεια στο Μόναχο. Η εθνική ομάδα του Στίβου είναι πράγματι όλοι πολύ καλή. Ο Μανώλης ο Καραλής δεν πέρασε την πρώτη προσπάθεια στο 5-65. Συνεχίζει. Τώρα πριν από λίγο το πέρασε ο Γάλλος, ο πρωταθλητής, ο Λαβιλενή. Οπότε παρακολουθούμε και ελπίζουμε να έχουμε κάτι καλό και σήμερα. Μας καλομάθανε τα παιδιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μιχάλη, αυτά νομίζω θα έχουμε δυνατότητα αύριο να πούμε περισσότερα καθώς ξεκινάει το πρωτάθλημα. Νομίζω θα είσαι στο Βόλο. Θα είσαι στο Βόλο. Ναι, στην πρεμιέρα θα είμαι στο Βόλο. Εγώ κάνω αυτό το ματς και κάνω και το Παναθηναϊκό Ιωνικό στην Κυριακή. Πάρα πολύ ωραία. Άρα με το δεξί θα μπει η χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κωστή.